γραφεία της Digital 3, το καταλαβαίνετε φυσικά και από το δέντρο μας. Εντάξει, δεν είναι ψηφιακό, είναι ξύλινο, αλλά το Wooden 3 δεν θα ακουγόταν τόσο cool. Όπου φυσικά υποδεχόμαστε τους καλεσμένους εκτός Λευκωσίας και σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής Λάρνακας με το Δημοκρατικό Συναγερμό, Παντελής Ποιητής. Let the games begin! Πες μου σε παρακαλώ ότι ονόμασες το προεκλογικό σου πρόγραμμα τι θέλει να πει ο ποιητής. Τι θα κάνει ο ποιητής, νομίζω είναι πιο accurate, διότι πέραν των λόγων, πέραν του κλασικού πολιτικού λόγου που ξέρουμε, να τάζουμε, θα σας κάνω σχολεία, μα δεν έχουμε παιδεία, θα σας εξαφανίσω μεν. Μάλιστα. Πέραν από αυτά τα τετριμένα, τα χιλιοϊπωμένα, νομίζω χρειάζεται, πέραν από τον σωστό ορθολογιστικό πολιτικό λόγο, να αναπτύξουμε και μια καλύτερη εφαρμογή. Μια πιο σωστή, μια πιο σύγχρονη εφαρμογή αυτού του λόγου, για να δουν και οι πολίτες ότι πράγματι αυτά που ακούνε είναι και υλοποιήσιμα, αλλά και ότι υπάρχει και διάθεση. Γονείς δικηγόροι, εσύ δικηγόρος, πρωτοπορία, δυσή και τώρα υποψήφιος βουλευτής. Διακρίνεται μια παντελή σε έλλειψη πρωτοτυπίας. Πρώτα-πρώτα, θα έλεγα ότι ναι, κατάγομαι από νομική οικογένεια, αλλά συνειδητά επέλεξα να μην ασκήσω τη δικηγορία ούτε για μία μέρα. Σπούδασες νομικά όμως. Ναι, αλλά ήταν νομική. Συνειδητή επιλογή να μην ασχοληθώ και νομίζω τόσο και οι γονείς μου, όσο και εγώ ήμουν σίγουρος από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να ασχολούμαι πολιτικά, ότι η νομική ήταν πλέον ξεπερασμένο για μένα. Μόλις 26 χρονών, είσαι ένας από τους νεαρότερους υποψηφίους. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ να κάνεις τη διαφθορά? Όχι, τη διαφορά κάνουμε και μάλιστα αυτό είναι και το δικό μου σλόγγαν. Απέναντι στη διαφθορά, μαζί να κάνουμε τη διαφορά. Sorry, αλλά στα 26 πρέπει να βρίζεις τους πολιτικούς, όχι να θέλεις να γίνεις ένας. Το κάνω. Ναι, το αλλά παρόλα αυτά θέλεις να γίνεις όμως. Θέλεις να ενταχθείς τι? Θες να ενταχθείς στις τάξεις του εχθρού? Δεν νομίζω ότι ο εχθρός είναι εντός, είναι εκτός ο εχθρός. Φυσικά ταυτόχρονα είναι και ο κακός μας εαυτός ως Κύπροι, ένας από τους εχθρούς μας, πρέπει να το πούμε και αυτό. Γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε τον καλό μας εαυτό. Νέος στην ηλικία δεν σημαίνει απαραίτητα και νέος στα μυαλά. Ξέρω κάτι νέους που ανοίγουν το στόμα τους και ακούγονται σαν 80χρονοι. Τι πραγματικά φρέσκο μπορείς να φέρεις στη Βουλή? Αυτό που είπες πολύ σωστό. Η νεότητα των ιδεών δεν είναι ηλικιακό θέμα, είναι καθαρά ιδεολογικό θέμα. Η νέη καλή πολιτική είναι μακράν καλύτερη των προηγούμενων καλών πολιτικών. Την ίδια στιγμή, η νέη κακή πολιτική είναι πολύ χειρότερη των παλιών χειρότερων πολιτικών. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Συνεπώς, η ανανέωση δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει γίνεται με τα πρόσωπα, αλλά με τις ιδέες των προσώπων που μπαίνουν μέσα. Προσωπικά δεν μπαίνω στην πολιτική για να εξασφαλίσω το οικονομικό μου μέλλον, ούτε προέρχομαι από πολιτικό σόι. Βρίσκομαι στην πολιτική γιατί ήταν πάντα το πάθος μου. Και όσοι με ξέρουν από παιδί ξέρουν ότι πάντα ο ποιητής ήταν πάντα ο πολιτικός νέος που έτρεχε όλα αυτά διαχρονικά, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ξεκίνησα στην καμπάνια σου με ένα βίντεο για το παλιό λεπροκομείο που μοιάζει σαν να διασταύρωσε κάποιος τουριστικό βίντεο του Δήμου Λάρνακας με το νησί. Τράβηξες την προσοχή μας πάντως. Κοίταξε, ήταν σε μια περίοδο κιόλας που όλοι αυτοί οι αντιεμβολιαστές ξεκίνησαν όλο αυτό το πανηγύρι και πραγματικά νιώθα την ανάγκη να με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας για την εξάλληψη της λέπρας, να στείλω ένα διαφορετικό μήνυμα. Ότι στο τέλος της μέρας, αν η λέπρα και τόσες άλλες ασθένειες κατάφεραν είτε να εξυγειανθούν, είτε να χαθούν από την ανθρωπότητα, είτε να περιοριστούν σημαντικά, αυτό έγινε μέσα από την πρόοδο της επιστήμης.
που χωρίς αυτήν ακόμη θα υποφέραμε από αυτές τις ασθένειες. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ναι, το μήνυμα ήταν εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Να υποθέσω πως δεν είσαι του δόγματος με τη Θεία Κοινωνία δεν κολλάς Υιό, κολλάς Θεό. Προφανώς Υιό κολλάς και μακάρι να σε βοηθήσει ο Θεός, να είσαι τυχερός αν το κολλήσεις να τα βγάλεις πέρα. Οπότε ναι, να προσέχουμε όλοι, διότι όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Θεός δεν σώζει κανένα μούχτη. Μάλιστα. Ναι, το νομίζω εντάξει, έδωσε το στίγμα σου. Ως αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και αναπληρωτής γραμματέας διεθνών σχέσεων του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχεις οργώσει την Νότια Αμερική, Περού, Κολομβία, Βραζιλία, Αργεντινή. Αν αυτά είναι τα δικά σου ημερολόγια μοτοσυκλέτας, θέλω να σου θυμίσω λάθος παράταξη. Α, κοίταξε. Το μεγαλύτερο challenge που είχα στη ζωή μου ήταν μια μέρα όταν με επισκέφτηκε στο γραφείο του οργανισμού στις Βρυξέλλες μια ομάδα από νέους Λατινοαμερικάνους, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μου ζήτησαν να ασχοληθώ με τα δικά τους ζητήματα. Μου ζήτησαν να τους βοηθήσω να κάνουν ένα οργανισμό παρόμοιο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που ήμουν αντιπρόεδρος στη Λατινική Αμερική. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η πρωτοβουλία, λέω κι εγώ, πού θα πάμε τώρα? Τα δικά μας τα προβλήματα τα λύσαμε εδώ στην Ευρώπη, θα πάμε να λύσουμε και τα προβλήματα των άλλων. Ήταν η πρώτη σκέψη. Όταν όμως πήγα, πραγματικά κατάλαβα ότι δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις, να διαβάσεις, να καταλάβεις, μπορείς. Αλλά δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις την ιστορία της Ευρώπης εάν δεν αναλύσεις το παρόν της Λατινικής Αμερικής. Δυσή είναι ο Αβέροφ που κλαίει για το Κυπριακό. Δυσή είναι και ο Νουρίς που βάζει σηματοπλέγματα. Δυσή η αστική Λευκοσία, της Ξένιας, του Δημήτρη, του Μιχάλη. Δυσή και οι απόγονοι του Γρίβα, του Σύρου και του Σαμψών που κοσμούν το ψηφοδέλτιο. Εσύ σε ποιο κομμάτι του Δυσή ανήκεις? Αν ο συναγερμός είχε συνιστώσεις όπως τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ νομίζω σίγουρα θα ήμουν στην πιο φιλελεύθερη συνιστόσα του συναγερμού. Πράγματι, ο συναγερμός είναι ένα πολυφωνικό κόμμα. Το φω με ωμέγα ή με όμικρον? Όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν περάσει από αυτή την φάση και υπάρχει αυτό το δίλημμα να έχουμε έναν πιο ομοιόμορφο σε θέμα απόψεων να λένε όλοι τα ίδια ή να έχεις ένα συναγερμό ο οποίος εκφράζει διαφορετικές τάσεις εντός της κοινωνίας. Για μένα σε αυτό το δίλημμα διαίρεση και πιστεύω ότι αυτή, γιατί αυτή είναι η φύση του δημοκρατικού συναγερμού. Η πολυφωνία όταν ίδρυε τον συναγερμό Κληρίδης, αυτός ήταν ο στόχος του. Να ενοποιήσει αυτές τις τάσεις και την εξωκοινοβουλευτική, αν θέλετε, δεξιά, την πολύ συντηρητική. Αυτός ήταν ο στόχος του Κληρίδη. Να την βάλει στο δημοκρατικό τόξο και να την κάνει μετριοπαθή. Και το πέτυχε. Είδα κάτι τεράστιες πινακίδες διαφημιστικές της υποψηφιότητάς σου. Δεν είσαι λίγο μικρός για τόσο μεγάλα έξοδα? Δεν είναι μεγάλα έξοδα. Μάλιστα, έχω να σου πω ότι τα είχα μετρήσει πάρα πολύ καλά. Ούτε πολλά έξοδα κάνω και αυτό είναι και κάτι που θα δημοσιοποιήσω και μετά. Απλά θυμάμαι έναν παλιότερο υποψήφιο του συναγερμού που είχε γεμίσει τον τόπο πινακίδες. Είχε μάλιστα και το παρατσούκλι του, είχε κολλήσει ο Κώστας Κωνσταντίνου, το Πιτσικίδες. Αναφέρομαι στον Ανδρέα Πιτσιλίδη. Δεν φοβάσαι μήπως συμβεί κάτι ανάλογο? Δηλαδή θα ήθελες να δεις πιθανά γραμμένο, ας πούμε, τις Ποιητικίδες? Κοίταξε, ο καθένας στο τέλος της ημέρας δεν νομίζω ότι πρέπει να κριθώ από το πόσες ταμπέλες βάζω, αλλά από το τι πραγματικά πιστεύω. Παραδέχεσαι ότι βάζεις ταμπέλες? Έχω τις ταμπέλες μου. Και σε ανθρώπους? Όχι, δεν βάζω. αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Ποτέ. Μία είδα ότι έπεσε κάτω. Το απέδωσε σε δολιοφθορά, όμως σκέφτηκες ότι μπορεί απλά να μην άντεξε το βάρος μιας τόσο σημαντικής υποψηφιότητας? Κοίταξε, δεν έπεσε.
αν έπεφτε, θα ήταν προφανές. Ξέρεις εσύ... Μπορεί επίσης να ήταν ο νέος άνεμος που πνέει με την υποψηφιότητά σου. Πού να την έδειξε. Νέος άνεμος, μάλλον παλιός άνεμος, παλιά νεμιά, που μας παίρνει τον καιρό του 70 και του 80, ήλπιζα ότι είχαμε τελειώσει με αυτές τις συμπεριφορές. Θα σε πάρω τώρα για ένα test drive. Μεταναστευτικό, σκληρή γραμμή νουρή ή ανθρωπιστική προσέγγιση. Η λέξη κλειδί στο μεταναστευτικό είναι η λέξη διαχωρισμός. Διαχωρισμός τι είναι πρόσφυγας, τι είναι μετανάστης. Τι είναι πολιτικός πρόσφυγας, τι είναι πολιτικός μετανάστης. Τι είναι οικονομικός πρόσφυγας, τι είναι οικονομικός μετανάστης. Τι είναι στο τέλος της ημέρας μια παραγωγική έντιμη δύναμη και ποιος είναι τελικά μπορεί ένας τρομοκράτης, ένας εγκληματίας. Αυτά είναι σωστοί διαχωρισμοί που πρέπει να γίνονται και την κρίση του μεταναστευτικού οφείλουμε να την μετατρέψουμε, πιστεύω, και μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία εάν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών προσφύγων, αλλά ταυτόχρονα να απαντήσουμε και στις οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Αμβλώσεις. Αποφασίζει η γυναίκα για το σώμα της ή αποφασίζουν πολιτικοί και παπάδες για αυτήν? Καθαρά η γυναίκα. Πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Πληρέστατος. Καμία ανάμειξη της εκκλησίας στα κοσμικά. Να μας βάζει την ευχή της και ως εκεί. Ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης με ή χωρίς αστερίσκους. Χωρίς. Έχει σάτιρα όρια. Όχι. Πιστεύεις πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να προσδιορίζει ο ίδιος το φίλο του? Ναι. Υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Υπό προϋποθέσεις σοβαρές και... αλλά ναι. Προϋποθέσεις που να ισχύουν και για τα... ό,τι ισχύει και για ό,τι τα ετερόφυλλα. Ναι. Ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους. Ωραία. Και κλείνοντας, το πρώτο πράγμα που θα φέρεις στο τραπέζι σε περίπτωση εκλογής. Κάτι που θα το κυνηγήσεις εσύ, το pet project σου. Λοιπόν, πρέπει να είναι για τη Λάρνακα. Ως Λάρνακα έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, εδώ και τόσα χρόνια, το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Και αυτό είναι το αεροδρόμιο Λάρνακας. Το έχω έτοιμο σε πρότασή μου. Όπου είναι η πολιτική του 1 ευρώ για τη Λάρνακα. Έτσι το ονομάζω. Από κάθε εισιτήριο που κόβεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, να χρεώνουμε 1 ευρώ έξτρα επί του κάθε εισιτηρίου, το οποίο θα πηγαίνει σε ένα ξεχωριστό ταμείο του Δήμου, καθαρά και μόνο για την πράσινη ανάπτυξη των αλικών Λάρνακας. Προτείνεις στην ουσία αύξηση της τιμής του εισιτηρίου. Ναι, 1 ευρώ. Εσύ που είσαι επιβάτης, θα σου κάνει διαφορά αν θα πληρώσεις 1 ευρώ παραπάνω? Αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αυτή η ιδέα ακούγεται αρκετά πρωτοποριακή. Μπορεί φυσικά να απογειώσει την καριέρα σου. Μπορεί να εξελιχθεί και σε αεροπορική τραγωδία. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Για τον χρόνο σου. Αυτό είναι για σένα. Είναι κάτω από 150 ευρώ αυτό. Είναι κάτω από... Εντάξει, δεν έχεις εκλεγεί ακόμα. Εντάξει, αλλά τα ξέρουμε αυτά. Αλλά δεν θα μπορείς κάτι να το χρησιμοποιήσεις εναντίον σου. Είναι κάτω από 150 ευρώ. Ναι. Τι ωραία. Στο μέλλον. Έκανες όλο τον κόπο, ήρθες από Λάρνακα. Πολύ ωραία. Είδες πράγματα που έχει Λευκοσία. Μάλιστα. Powerballs. Ευχαριστώ πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Μπλε. Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας είναι εδώ και επιβραβεύει τις επιλογές σου. Κάνε τις αγορές σου σε υπεραγορές, πρατήρια βενζίνης, εστιατόρια, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και εμπορικά καταστήματα για άμεση επιστροφή χρημάτων. Κατέβασε το Μπλε Rewards App και επωφελήσου των ειδικών προσφορών. Βάλε το Μπλε στη ζωή σου. Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας.